Σήμερα είπαμε είναι Παρασκευή 12 του μήνα και σήμερα έχει ξεκινήσει την περιοδία του στην Κρήτη ένας ακόμη υποψήφιος για το κίνημα αλλαγής. Ο ίδιος βέβαια την κουβέντα περί Πασόκ, πρέπει να το πω, πρέπει να την πιστώσω, την άνοιξε σε εποχή που κανείς δεν μιλούσε για Πασόκ, όλοι ήταν κίνημα αλλαγής απλώς. Θυμάστε νομίζω ότι τη συζήτηση αυτή την άνοιξε και σε αυτή εδώ τη συχνότητα πριν 2-2,5 χρόνια αν θυμάμαι καλά, όταν είπε ότι εγώ έχω την άποψη ότι το ιστορικό φορτίο που κουβαλά το όνομα, δεν είναι θέμα λέει ονομάτων και συμβόλων, όμως υπάρχει ένα φορτίο και ένας βαθύτερος σοσιαλισμός, συμβολισμός για το τι εκπροσωπεί το Πασόκ στον πολιτικό χώρο στη χώρα. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Καλημέρα κύριε Γερουλάνε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα στους ακροατές σας. Αλήθεια, από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Πώς νιώθετε που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο οι συνυποψήφοι σας πια μιλούν όλοι για Πασόκ? Μα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κύριε Σαχίνη, και τα είχαμε πει όπως λέτε πριν από 2 χρόνια και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι από την εποχή του Βενιζέλου το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά πίστεψε στην Ελλάδα, πραγματικά πίστεψε στην Ελληνίδα και στον Έλληνα ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε και να κάνουμε να σταθούμε στα πόδια μας, ήταν το Πασόκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το χαρακτηριστικό του, αυτή η ιδιότητα του Πασόκ, ότι ήταν ένα κόμμα που πραγματικά όλη του η πολιτική τοποθέτηση ξεκινούσε από τη σημασία του να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, είναι αυτό το οποίο κάνει το Πασόκ τόσο αγαπητό, ειδικά σε μέρη δημοκρατικά όπως η Κρήτη, και για τα οποία πρέπει να κρατήσουμε τα σύμβολά μας ζωντανά. Αλλά υπήρχε και ένας δεύτερος λόγος, τον οποίο τον θεωρώ πολύ ουσιαστικό. Ότι δεν αλλάζεις τα σύμβολά σου μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Αν είναι να αλλάξεις τα σύμβολά σου, το κάνεις ως επιστέγασμα μιας βαθιάς πολιτικής διαδικασίας που ξεκινάει από ένα συνέδριο για να μετατρέψει τις αρχές και τις αξίες του Πασόκ σε θέσεις και προτάσεις που αφορούν την ελληνική κοινωνία σήμερα και την κάθε τοπική κοινωνία. Ένα καταστατικό ανοιχτό που σε καθιστά πραγματικά δημοκρατικό κόμμα, ανοιχτό κόμμα στην κοινωνία. Κόμμα το οποίο αγκαλιάζει τους πάντες και μετά με μια εξόρμηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να ενεργοποιήσουμε πάλι και τα στελέχη μας, τα οποία είναι άξια στελέχη που έχουν μείνει αδρανοποιημένα, αλλά και όλους αυτούς τους ψηφοφόρους, τα 2 εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που δεν πάνε σήμερα στην κάλπη. Λοιπόν, όταν έχεις 2 τόσο σημαντικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να μείνεις πιστός στα σύμβολά σου, είναι τρέλα να τα αλλάζεις και δύνατα να τα αλλάζεις επιφανειακά. Λοιπόν, σήμερα χαίρομαι και αισθάνομαι δικαιωμένος ότι το κόμμα αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτού του συμβολισμού και συζητάει την επιστροφή στα σύμβολα. Όμως, για να είμαι συνεπής, ο δεύτερος λόγος ισχύει και τώρα. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει ως επιστέγασμα μιας πολιτικής διαδικασίας και όχι μόνο επειδή είναι δημοφιλή τα σύμβολα αυτά. Να γίνει δηλαδή στο τέλος μιας βαθιάς πολιτικής διαδικασίας που θα ξαναφέρει το χώρο μας στο προσκήνιο της πολιτικής, που θα κάνει σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση καταρχήν και μετά θα δώσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να δει ο καθένας πώς τον αφορά και πώς αφορά τη χώρα. Κύριε Γερουλάνο, έχω πολλά να ρωτήσω. Θα ξεκινήσω όμως, μιας και από εκεί ξεκινήσαμε, από το Πασόκ. Θα πει κάποιος, εσείς τα είχατε πει βέβαια πριν 2-2,5 χρόνια, αλλά θα πει κάποιος, μήπως αυτός, και δεν αφορά εσάς, αλλά επειδή είπατε ότι με χαρά βλέπετε και τους άλλους σας συντρόφους, συνυποψηφίους, να αναφέρω σε αυτό, μήπως αυτός είναι ένας, να το πω έτσι, επιτρέψτε το μου, αλλά αυτός είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου, να ρωτάει ευθέως και όχι πλαγίως. Λοιπόν, μήπως είναι ένας εκλογικός καιροσκοπισμός από Πασόκ και αρνητικό φορτίο στα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης χώρας που οδήγησαν στο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, ναι, ακολούθησαν και άλλοι, αλλά αυτό δέσμευσε τη χώρα για τα επόμενα 10 χρόνια. Πήγατε στο Κινάλ, όχι εσείς προσωπικά, και τώρα θεωρείτε ότι πέρασε πολύ μπόρα και ξαναγυρνάτε στο Πασόκ? Δηλαδή αλλάζετε τα ονόματα, αλλά στην ουσία πρεσβεύετε το ίδιο πράγμα? Μα δεν μπορείς να ερμηνεύσεις ο καθένας γιατί το κάνει. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ποτέ δεν έφυγα από το Πασόκ και πάντα υπερασπίστηκα τα σύμβολά του για τους λόγους που σας είπα πριν. Εγώ το κάνω καθαρά για πολιτικούς λόγους, όχι για επικοινωνιακούς λόγους.
Και πάντα γι' αυτό το πίστευα. Και πίστευα ότι βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει στιγματιστεί με τα μνημόνια, αλλά τώρα πια που ξέρουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε ψηφίσει μνημόνια, ήταν μια πολιτική που ακολουθήσαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά γίνεται πιο ξεκάθαρο, γιατί η αλλαγή των συμβόλων δεν είναι η λύση σε τέτοια θέματα. Mm. Πρέπει να κάνεις μια σωστή αυτοκριτική για τα πράγματα που έκανες λάθος, αλλά και να επαναλαμβάνεις πάντα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο ανόρθωσε την Ελλάδα ακριβώς επειδή πίστευσε σε αυτήν. Και αυτό είναι το οποίο εμένα πάντα με έκανε να υπερασπίζομαι τα σύμβολα, ακόμα και σε εποχές που δεν ήταν τόσο δημοφιλή όσο είναι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, η πολιτική διαδικασία είναι αυτή που μετράει και η πολιτική διαδικασία είναι αυτή που μετράει σήμερα στις εσωκομματικές εκλογές, διότι οφείλουμε, εάν θέλουμε να κερδίσουμε την ψήφο του κόσμου, να δώσουμε ένα πρόγραμμα, σαφέστατο πρόγραμμα, για το που θέλουμε να πάει η Ελλάδα μπροστά. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, από τη μέχρι στιγμής προεκλογική, ας το πούμε έτσι, ισοκομματικά διαδικασία, είστε ικανοποιημένος? Γιατί μόλις χθες και προχθές δόθηκε η εντύπωση ότι εδώ ξεκίνησε ένα debate για τα debate. Δηλαδή πριν καν φτάσουμε να σας δούμε το τι πρεσβεύει ο καθένας στο χώρο που κινείστε όλοι μαζί, άρχισε το αντίστοιχο debate πριν γίνουν τα debate. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το κλίμα? Εμένα η θέση μου για τα debate είναι πολύ ξεκάθαρη. Λέω όπου θέλετε, όπως θέλετε, όποτε θέλετε. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί είμαι τόσο απόλυτο? Διότι οφείλουμε ως δημοκρατικό κόμμα να σεβαστούμε τις δημοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει αυτή η προεκλογική εκστρατεία και να πάμε να συζητήσουμε τα θέματα για να φανούν οι διαφορές, οι διακριτές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Mm-hmm. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, ξεκινάμε όλοι από το ίδιο πλαίσιο αρχών και αξιών. Αλλά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά, ο καθένας το μεταφράζει διαφορετικά σε θέσεις και προτάσεις που αφορούν την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Άρα πρέπει ο κόσμος να μας ακούσει, να δει τι λέει ο καθένας και να κρίνει με βάση αυτό ποιος μπορεί να ηγηθεί του κόμματος και να του δώσει προοπτική. Διότι γι' αυτό παλεύουμε, για να δώσουμε προοπτική στον χώρο. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Γερουλάνο. Θέλω να είμαι λίγο σκληρός, όχι με τον ίδιο προσωπικά, αλλά με τη διαδικασία. Προτάσεις επί του κοινωνικού συνόλου θα εκφράσουν οι υποψήφοι για το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, διότι καλές οι μεγαλόστομες και χωρίς περιεχόμενο, σε όρους όμως ωραίους εκφράσεις, αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε ως κοινωνικό πόλεμο. Και επειδή είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με το ρυθμό της κοινωνίας, απλά πράγματα, τι θα γίνει με τα μεροκάματα, τι θα γίνει με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τι θα γίνει με τη διαγραφή των χρεών των πολιτών, θα ασκηθεί επί της ουσίας κοινωνική πολιτική, θα αναπνεύσουμε? Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε και ας αφήσουμε τις νέες εποχές, τα Green Deal και τα λοιπά. Καλά είναι αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή για μας το ζήτημα είναι βιωτικό. Τι του απαντάτε? Ότι προφανώς το ζήτημα είναι βιωτικό. Εγώ έχω παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και το παρουσιάζω όπου πάω και θα το παρουσιάσω σήμερα στο Ηράκλειο, το οποίο ξεκινάει από την αρχή ότι αν θέλουμε να κάνουμε δίκαιη κατανομή του πλούτου, πρέπει πρώτα να κάνουμε αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Ξέρετε, εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν να κάνουμε ανακατανομή του πλούτου και οδηγούμε τον πλούτο ξανά και ξανά στη συγκέντρωση, διότι κρατάμε την εξουσία συγκεντρωμένη. Λοιπόν, σήμερα όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή θέλουν την εξουσία στα χέρια των λίγων. Και αργά ή γρήγορα ο πλούτος πάλι στα χέρια των λίγων γυρνάει. Χρειάζεται μια ριζοσπαστική αποσυγκέντρωση της εξουσίας, μια αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της χώρας, αν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και για να το κάνω συγκεκριμένο, σήμερα έχουν ανοίξει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Πολλές από αυτές, μάλιστα, για πρώτη φορά στη δική μου την ζωή, ξεκινάνε από την Αμερική, για το πώς πρέπει να γίνει η σωστή ανακατανομή του πλούτου. Γίνονται συζητήσεις για το καθολικό βασικό εισόδημα που διασφαλίζει ότι ένας πολίτης θα νιώθει ασφαλής για να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του και να δημιουργήσει αυτά που θέλει να δημιουργήσει, να κάνει πράξη τα όνειρά του. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει παντού. Στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πρέπει να την ανοίξουμε. Και πρέπει να την ανοίξουμε δημοκρατικά. Το ίδιο και σε ό,τι και αφορά προφανώς την ενίσχυση των εισοδημάτων. Το ίδιο επίσης πρέπει να κάνουμε για τα ενεργειακά. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι το εισόδημα του αγρότη συμπιέζεται από το κόστος της ενέργειας, για το οποίο όμως έχουμε σαφέστατες λύσεις.
Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν το λέω συχνά, αλλά ένα από τα καλύτερα νομοσχέδια που πέρασαν στην Κρήτη, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι από ένα παιδί της Κρήτης, το Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος μίλησε για τις ενεργειακές κοινότητες και μάλιστα έδωσε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες, ακριβώς τις μη κερδοσκοπικές, ακριβώς για να μπορούν αγρότες και πολίτες να κατεβάσουν το κόστος ενέργειας. Το είδατε αυτό πουθενά, μισό λεπτό, το είδατε αυτό πουθενά, γιατί βιομηχανικά πάρκα γίνανε. Οι κοινότητες, οι αυτόνομες ενεργειακές είναι εκτός παιχνιδιού, να το πω έτσι. Λοιπόν, πώς βγήκαν εκτός παιχνιδιού αυτές οι κοινότητες? Διότι η επόμενη κυβέρνηση, ο λεγόμενος πράσινος Μητσοτάκης, ο λεγόμενος προοδευτικός Μητσοτάκης, ο λεγόμενος, δεν ξέρω κι εγώ, κεντρός Μητσοτάκης, επέστρεψε την προτεραιότητα στους μεγάλους επιχειρηματίες. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα πάρκα. Εάν είχαμε επιμείνει σε ενεργειακές κοινότητες, τουλάχιστον ένα μέρος της ενέργειας που παρήγαμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα ήταν αυτό που λέω εγώ δημοκρατική ενέργεια, θα ήταν ενέργεια η οποία παράγεται από πολλούς και επιστρέφει στους πολλούς, όπου τα κέρδη θα επανεπενδύονται στις τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς τέτοιου είδους λύσεις είναι αυτές που εμείς πρέπει να φέρουμε μπροστά και να επιμείνουμε σε αυτές. Mm. Λοιπόν, σας λέω αμέσως δύο πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης, και ανταυτού συζητάμε ακόμα για το πώς θα μοιράσουμε 60 δις σε λίγους, διότι κύριε Σαχίνη, κρατήστε αυτό το νούμερο. Μόνο 15% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκδίκησαν ΕΣΠΑ την τελευταία φορά έχουν τις προδιαγραφές για να το κάνουν σήμερα. Έχουμε πνίγονται στα κόκκινα δάνεια, και δεν πνίγονται μόνο οι άνθρωποι που τα πήρανε, πνίγονται και τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να χάνουμε τα παιδιά μας να φέρουν στο εξωτερικό. Διότι ένας γονέας μπορεί να ενεχειρίασε το σπίτι του για να πάρει ένα δάνειο και να ξεκινήσει μια επιχείρηση, μπορεί να την έχασε αυτή την επιχείρηση όχι από δικό του λάθος, αλλά από την κακή συγκυρία των μνημονίων και της πανδημίας, αλλά μένει εγκλωβισμένος και εκείνος ο γονέας, αλλά και τα παιδιά του, στο να μην μπορούν να παράξουν κάτι. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Συρρυκνώνουμε την παραγωγική βάση της χώρας, μένουμε εγκλωβισμένοι στο ίδιο παραγωγικό μοντέλο, ρίχνουμε περισσότερα λεφτά σε λιγότερους ανθρώπους και έτσι δημιουργούμε τις νέες ανισότητες και τη νέα πτώχευση, την οποία, κύριε Σαχίνη, δεν την πληρώσουν όλοι πια. Διότι από την τελευταία πτώχευση μάθαν οι πλούσιοι να προστατεύουν το κεφάλαιό τους. Έτσι λοιπόν σήμερα επενδύουν στην Ελλάδα άνθρωποι που δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτα σε επικίνδυνες επενδύσεις, όπως είναι ας πούμε οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση, οι οποίες όμως αύριο θα, αν οδηγήσουν σε πτώχευση, όπως έχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν, θα την πληρώσουν μόνο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας ενεργοποιήσει ως προοδευτικούς πολίτες, ως δημοκράτες πολίτες, ως σοσιαλιστές, και να πούμε ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Κύριε Γερουλάνο, αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα, σαφές. Και γι' αυτό διεκδικώ την αρχηγία του μήνυματος. Θέλω να σας πιέσω λίγο, διότι η διαδραστικότητα και η ωφελημότητα των ραδιοφώνων είναι απευθείας οι ακροατές και εν δυνάμει ψηφοφόροι. Και είναι βροχή ακούγοντάς σας τα μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να απαντάτε όσο πιο σύντομα. Στο τέλος έχω και εγώ τρεις επισημάνσεις ερωτήσεις να σας κάνω. Για μένα προέχει αυτό το άμεσο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Δημήτρης, μια επισήμαση στον κύριο Γερουλάνο με πολύ σεβασμό. Το ότι δεν ήταν οι μόνοι που δεν ψήφισαν μνημόνια και τα ψήφισαν κι άλλοι, δεν σημαίνει ότι ήταν και σωστό. Δεν είναι άλοθη το να έχουν εφαρμόσει κι άλλοι την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Πασόκ και αποδείχθηκε τελικά μέγιστη η καταστροφή. Άλλωστε και οι ξένοι έχουν παραδεχτεί ότι ήταν λάθος και ότι κατέστρεψαν τη χώρα. Και κάποιος άλλος φίλος, ο Τάκης, τα μνημόνια τι σχέση έχουν με τις παλιές αρχές του Αντρέα? Σωστές και οι δύο επισημάνσεις. Εγώ το είπα σε σχέση με τα σύμβολα. Εγώ θα σας πω και το εξής απλό. Οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία συνεργάστηκαν με τους Ναζί και δεν αλλάξαν το όνομά τους. Αλλάξαν όμως το καταστατικό τους για να πούνε ότι δεν θα το ξανακάνουν ποτέ. Το μόνο που λέω είναι ότι ακόμα και τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν δεν είναι λόγος για να αλλάξουμε το όνομά μας και τα σύμβολά μας. Και βέβαια κάναμε λάθη με τα μνημόνια, και ένα από τα λάθη που κάναμε με τα μνημόνια είναι ότι δεν διασφαλίσαμε ότι ο ελληνικός λαός θα προχωρούσε ενωμένος. Διχάσαμε τον ελληνικό λαό γύρω από τα μνημόνια, όπως σήμερα είναι διχασμένος γύρω από τα εμβόλια και δεν θα έπρεπε να είναι, και γι' αυτό τα μνημόνια και ήταν πολύ πιο επίπονα από ό,τι θα έπρεπε να είναι, και καθυστερήσανε και δώσανε έμφαση μόνο στο εισόδημα αντί να δώσουν έμφαση στην παραγωγή του πλούτου. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα
να αναγνωρίσουμε τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν και να μιλήσουμε για πραγματική αναδιανομή του πλούτου μέσα από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Και για να εξηγήσω πώς δουλεύει αυτό, περνάμε εξουσία από το κέντρο σε δήμους, περιφέρειες, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, συνεταιρισμούς, για να συνεργαστούν μεταξύ τους, να φτιάξουν τοπικά προγράμματα ανάπτυξης όπως χρειάζεται η Κρήτη, και έτσι να πάει ο πλούτος σε πολλά περισσότερα χέρια αντί στους λίγους όπως πηγαίνει με την πολιτική της κυβέρνησης. Πάω σε και ένα... των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να είμαι δίκαιος. Πάω σε ένα κακό ερώτημα. Κακό. Δεν υπάρχουν κακές. Σκληρό ερώτημα. Ερώτηση λέει προς όλους τους υποψηφίους. Κινάλ Πασόκ. Θα επιστρέψουν και στο προηγούμενο ΑΦΜΗ για να πληρώσουν το δάνειο που οφείλουν, διότι τους Έλληνες οι κυβερνήσεις τους οδήγησαν στο να τα πληρώνει, δ' άλλως να τα χάνουν. Εδώ τα κόμματα γιατί στρίβουν δια του αρεβόνους. Τι λέει ο κύριος Γερουλάνος για τα χρέη? Και βέβαια πρέπει να πληρωθούν όλα τα χρέη των κομμάτων και βέβαια πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι διακανονισμοί για να γίνεται αυτό ακριβώς όπως πρέπει να γίνει και με τα κόκκινα δάνεια σήμερα όπως μίλησα πριν. Mm. Διότι σε κανέναν δεν κάνει καλό ούτε οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται στην ομοιρία των τραπεζών, ούτε βεβαίως και τα κόμματα να βρίσκονται στην ομοιρία των τραπεζών. Λοιπόν. Όλοι έχουμε κάνει θυσίες ώστε το τραπεζικό σύστημα να σταθεί στα πόδια του. Είναι ώρα το τραπεζικό σύστημα να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ μπροστά το ίδιο το τραπεζικό σύστημα εάν κρατάει την Ελληνίδα και τον Έλληνα σε ομοιρία. Λοιπόν, μέσα στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να πληρωθούν τα δάνεια οπωσδήποτε, αλλά να γίνει με έναν τρόπο στο οποίο να μην τα καθιστάει όμοιρο πολιτικά. Κύριε Γερουλάνο, αν η διαδικασία σας ενοχλεί, μου το πείτε, αλλά εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα ότι απαντάτε direct στους ακροατές. Ο Λευτέρης. Αυτό είναι χαρά μου και ευχαρίστως να. Ο Λευτέρης. Ο έτερος συνυποψήφιός σας, κύριε Γερουλάνο, επιμένει πως έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Άλλος, να το σχολιάστε λέει, ο Λεωνίδας. Τι εγγύηση έχω σαν ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ ότι την επόμενη των εκλογών θα κάνει αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά? Και ο Λεωνίδας και ο προηγούμενος βάζουν ένα θέμα. Μήπως πρέπει να ισχύει πια, για να πάμε σε πιο αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στην ανακλητότητα των βουλευτών? Αυτό που υπάρχει είναι άφθονες αναξιοποιητές πηγές πλούτου. Βλέπουμε παντού στην Ελλάδα τη δυνατότητα να δημιουργηθεί παραπάνω πλούτος και βλέπουμε ότι συμπιέζεται από τον τρόπο που λειτουργεί το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν θα πω συνθήματα, δεν θα με ακούσετε να λέω συνθήματα, αλλά θα σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι οι δυνατότητες που έχουμε να δημιουργήσουμε πλούτο σήμερα μένουν αδρανοποιημένες από τον τρόπο που λειτουργεί το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διοικητική μεταρρύθμιση γενναία. Επιμένετε σε αυτό εσείς? Επιμένω ότι υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές που είναι αναξιοποιητές. Και αν κάνουμε μια μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας, μεταφέρουμε την εξουσία εκεί που λογοδοτεί στον πολίτη, τότε έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αξιοποιήσουμε αυτές τις πηγές. Και για να το κάνω πρακτικό, στο Υπουργείο είχαμε μια εταιρεία με 400 ακίνητα. 400 ακίνητα, εκ των οποίων πολλά είχαν μείνει αδρανοποιημένα. Τα πέρασα στους Δήμους και στις περιφέρειες και σήμερα λειτουργούν. Κάποια από αυτά είναι εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Εσείς τα περάσατε, κύριε Γερουλάνο. Τα πήρε το ΤΑΙΠΕΔ. Με συγχωρείτε. Τα πήρε το ΤΑΙΠΕΔ. Και βγήκαν στο σφυρί. Και φτάνει το ελληνικό δημόσιο τώρα να αγοράζει από τον ιδιώτη που το πήρε μπιρ παρά πιο ακριβά. Προσέξτε, αξία μεταπόλησης. Ενώ το είχε το. Αυτή την τρέλα την οποία περιγράφω. Ακριβώς αυτή την τρέλα περιγράφω. Και λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Και να σκεφτούμε διαφορετικά. Αλλά κύριε Σαχίνη, σκεφτόμαστε έτσι, διότι από εκεί απορρέει η εξουσία του κεντρικού κράτους. Τα κρατάνε όλα αυτά στα χέρια τους, διότι έτσι μπορούν να προσλαμβάνουν κόσμο, έτσι μπορούν να κάνουν οικονομικές συμφωνίες. Και εγώ λέω, πρέπει να σταματήσουμε πια να σκεφτόμαστε έτσι. Χρειάζεται μια νέα φουρνιά πολιτικών που θα διεκδικήσει την εξουσία για να τη μοιράσει εκεί που είναι ο πολίτης. Ο Αργύρης. Να τη μοιράσει δημοκρατικά εκεί που λογοδοτεί στην κοινωνία. Ο Αργύρης, τα πάω γρήγορα γιατί είναι βροχή τα ερωτήματα. Κύριε Γερουλάνο, έχετε γίνει μαγνήτης. Ο Αργύρης, αμα αφού λέει κύριε Γερουλάνο, η Ελλάδα παράγει χρέος, για ποιο πλούτο συζητάμε? Μα παράγει χρέος ακριβώς επειδή οι πλουτοπαραγωγικές μας πηγές παραμένουν αδρανείς. Όταν δεν παράγεις, τότε παράγεις, όταν δεν παράγεις αγαθά και υπηρεσίες, τότε παράγεις χρέος. Λοιπόν, δεν θα χρειαζόταν αυτό το χρέος εάν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αξιοποιούσαμε, μας δινόταν η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πηγές πλούτου. Και για να το κάνω παράδειγμα, η Κρήτη έχει μια φήμη η οποία είναι
ανεπανάληπτη σε ό,τι αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Σήμερα λοιπόν έχουμε 6 παγκόσμια ελληνικά προϊόντα, τη φέτα, το γιαούρτι, το λάδι, τις ελιές, το ψάρι και το κρασί, τα οποία είναι στα καλύτερα ράφια και στα καλύτερα εστιατόρια. Φανταστείτε αν σαν στόχο είχαμε να βάλουμε άλλα 10 τέτοια προϊόντα σε αυτά τα ράφια. Φανταστείτε τον πλούτο που θα δημιουργούσαμε. Ανταυτού, από τα 60 δις, δεν πάει τίποτα σε προώθηση ελληνικών προϊόντων. Δεν πάει τίποτα εκεί που πραγματικά μπορεί να δώσει πλούτο στην αγροτική γη. Και γιατί δεν το κάνουν αυτό? Διότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων καιρών δεν πιστεύουν στη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν πιστεύουν στην αγροτική επιχείρηση. Προσπαθούν να τις διαλύσουν. Και προσπαθούν να τις διαλύσουν με τρεις δικαιολογίες. Πρώτον, ότι φοροδιαφεύγουν. Δεύτερον, ότι δεν είναι ανταγωνιστικές. Και τρίτον, ότι δεν μπορούν να πάρουν ΕΣΠΑ. Και τα τρία είναι λάθος. Διότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις, επιτρέπουν στο κράτος να τις ελέγχει φορολογικά και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη έχει αλλάξει στρατηγική, χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγώ θα παρουσιάσω το βράδυ ένα πρόγραμμα που βγάλαν οι δικοί μου οι συνεργάτες για το πώς η περιφέρεια της Κρήτης μπορεί να παρκάρει κονδύλια του ΕΣΠΑ και με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που γίνονται. Δεν τα προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δεν τα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα δεν τα έχει προτείνει το κίνημα αλλαγής. Τα φέρνω εγώ στο τραπέζι ακριβώς για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να προτείνουμε αυτά τα πράγματα που θα κάνουν καλό στην ελληνική κοινωνία. Αυτό διεκδικώ πρώτα, να είμαστε σοβαροί αντιπολίτευση και μετά να έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα για να πάρουμε την κυβέρνηση. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: κύριε Γερουλάνο, μήπως θυμάστε ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός γυρνούσε τον κόσμο και έλεγε ότι είμαστε ο πιο διεφθαρμένος φοροφυγάς λαός? Μήπως το θυμάστε, λέει? Αυτά δεν πρέπει να τα πείτε, αφού διεκδικείτε την ηγεσία του χώρου, ζητώντας ένα συγγνώμη εξ ονόματι, όχι εσείς προσωπικά, εξ ονόματις όλων αυτών που κακομεταχειρίστηκαν τον Έλληνα, και επιπλέον θα καταργήσετε το υπερταμείο αν αύριο είστε πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας? Εγώ θα μιλήσω για το αύριο και θα μιλήσω για το πρόγραμμα το οποίο προσφέρω εγώ στο κίνημα αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτή είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας, την αυτοκριτική, την όποια αυτοκριτική οφείλουμε να κάνουμε. Αν δεν την έχουμε κάνει, θα την κάνουμε και πάλι στις 13 Δεκεμβρίου. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει κριτική στο χώρο μας, την έχουμε πληρώσει αυτή την κριτική ακριβά και τώρα είναι ώρα να μιλήσουμε για το αύριο της πατρίδας μας. Σε ό,τι αφορά το υπερταμείο, ναι, θα πρέπει να ξαναγίνει διαπραγμάτευση, διότι εγώ βρίσκω ακατανόητο ένα διόροφο στη Σπάρτη να είναι εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή, επειδή υποτίθεται ότι εγγυάται τα 400 δισεκατομμύρια του ελληνικού χρέους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είναι λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και χρειάζεται μια νέα διαπραγμάτευση ακριβώς για να ενεργοποιήσουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές που σήμερα μένουν αδρανείς, όπως είναι ας πούμε τα ιαματικά λούτρα. Λέει ο φίλος ο Περικλής, επειδή μιλάει για αποκέντρωση ο κύριος Γερουλάνος, εγώ επιμένω σε σχέση και με τους άλλους ακροατές. Δεν πρέπει να μπούμε στην εποχή της ανάκλησης της εντολής των πολιτών προς τους αντιπροσώπους. Να χάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία οι βουλευτές, όπως χάνουν οι πολίτες τα κινητά τους. Τι λέει γι' αυτό? Μα ακούστε να δείτε. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αρκετή λογοδοσία στο κεντρικό κράτος, εγώ σπρώχνω με κάθε τρόπο να υπάρξει λογοδοσία παντού. Βεβαίως και μέσα στη Βουλή. Βεβαίως και μέσα στη Βουλή. Αλλά αυτή τη στιγμή ένας δήμαρχος, ένας πρόεδρος επιμελητηρίου, η ηγεσία ενός συνεταιρισμού, αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται όπως προστατεύεται ο βουλευτής. Και εγώ λέω ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να έχουν περισσότερη εξουσία, να λογοδοτούν και προς τα πάνω στο κράτος, αλλά κυρίως προς την κοινωνία, και να υποχρεούνται να συνεργάζονται για να βγάζουν προγράμματα τα οποία αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς αυτό είναι το κέντρο της ατζέντας. Για να λύσουμε τέτοιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Χρήστος, κύριε Γερουλάνο, ο νόμος του υπερταμείου είναι υπεράνω του συντάγματος. Δεν θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα των πολιτικών? Βεβαίως, το είπα πριν. Ωραία, πάω γρήγορα. Άλλος, ο Γιάννης. Κύριε Γερουλάνο, για το ακαταδίωκτο δεν θα πρέπει να πάψει να υφίσταται ομοίως όπως για τους πολίτες, για τους πολιτικούς, τραπεζίτες, τους γιατρούς και ούτω καθεξής? Αυτό το οποίο προστατεύει σήμερα τους πολιτικούς δεν είναι ο νόμος. Είναι η νοοτροπία στη Βουλή, η οποία για οποιοδήποτε θέμα μπορεί ένας πολιτικός μας να μην λογοδοτήσει. Είναι άλλο
να προστατεύεσαι από τις πολιτικές σου επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι, να είναι λάθος, αλλά είναι μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, και είναι άλλο να προστατεύεσαι για τα πράγματα τα οποία έχεις κάνει εσύ λάθος στην προσωπική σου ζωή, είτε κλέβοντας χρήματα από το δημόσιο, είτε με άλλα εγκλήματα τα οποία ακόμα προστατεύονται μέσα από το, μέσα από τον νόμο. Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο το πολιτικό θέμα και εκεί θα πρέπει να προστατεύονται και, και η τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι άλλα τα θέματα τα προσωπικά τα οποία λαθασμένα η Βουλή αυτή τη στιγμή προστατεύει τους βουλευτές της. Ο Λευτέρης, είμαι 23 χρονών. Κύριε Γερουλάνο, όλοι οι πολιτικοί ακούν να λένε να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά μας στο brain drain κτλ. Πώς να επιστρέψουμε πίσω? Με 400 και 500 ευρώ μισθούς όλοι πανηγυρίζουν ότι γυρνάμε. Ξέρετε, λέει, γιατί γυρνάμε πίσω? Γιατί ουσιαστικά έξω, εγώ στο Λονδίνο για παράδειγμα, ως σκλαβάκι δούλευα. Αποφάσισα να γυρίσω πίσω να είμαι τουλάχιστον κοντά στους δικούς μου. Όχι όμως γιατί βρήκα δυνατότητες εδώ. Μα εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν δυνατότητες εδώ. Εγώ λέω ότι πρέπει να φτιάξουμε δυνατότητες εδώ. Και στο Λευτέρη θα του έλεγα: άκου Λευτέρη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα όσο συνεχίζουμε το μοντέλο αυτό το οποίο φτιάξαμε στο παρελθόν στη χώρα. Μπορεί να βολεύτηκαν κάποιες γενιές στο παρελθόν, αλλά σήμερα τα πράγματα και ειδικά η νέα γενιά υποφέρει από αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο εξουσίας που κρατάει την εξουσία στα χέρια των λίγων. Λοιπόν, Λευτέρη, αν θες να αλλάξει κάτι, πήγαινε να ψηφίσεις στις 5 του μηνός, στις 12, στις εθνικές εκλογές και ψήφισε αυτόν που θα σε πείσει ότι διεκδικεί την εξουσία όχι για να την οικειοποιηθεί, όχι για να την κάνει δική του, όχι για να την εκμεταλλευτεί, αλλά για να την περάσει εκεί που λογοδοτεί, εκεί που λογοδοτεί στον πολίτη. Διότι αυτό πρέπει να αλλάξουμε στην Ελλάδα σήμερα. Τίποτα δεν θα αλλάξει όσο οι λίγοι νιώθουν ότι η εξουσία είναι για αυτούς και για να τη λιμένονται εκείνοι. Μάλιστα. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Κύριε Γερουλάνο, αν για παράδειγμα το λιμάνι του Ηρακλείου είχε γερανούς σύγχρονους για τον εμπορευματικό σταθμό, δεν θα πλούτιζε η Κόσκο. Αλλά το δρόμο για να μην έχουμε σύγχρονους γερανούς και να έρθει κάθε Κόσκο, τον άνοιξαν οι κυβερνήσεις του Πασόκ των τελευταίων χρόνων. Τι απαντάτε? Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει γίνει στον τόπο μας για όλους τους λάθος λόγους και θα εξηγήσω γιατί. Η υπόθεση εργασίας πίσω από τις ιδιωτικοποιήσεις είναι να ανοίξει μια αγορά έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπουμε μια ιδιωτικοποίηση για να πέσουν οι τιμές. Εδώ βλέπουμε μια ιδιωτικοποίηση για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Το κράτος το οποίο για τόση ώρα σας μιλώ ότι έχει πρόβλημα. Για να γεμίσουν τα ταμεία και για να γεμίσουν τα ταμεία με λεφτά, ουσιαστικά ιδιωτικοποιούμε μονοπόλια. Αυτό μπορώ να σας πω και σαν επιχειρηματίας, γιατί είμαι επιχειρηματίας, αλλά και ως σοσιαλιστής, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ιδιωτικά μονοπόλια. Αν υπάρχει κάτι χειρότερο από δημόσια μονοπόλια, αυτά είναι τα ιδιωτικά. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τη χώχτευση στο αεροδρόμιο. Έτσι, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Πόσα χρόνια ήταν το δεύτερο πιο ακριβό αεροδρόμιο της Αθήνας? Και πόσα χρόνια δεν πατούσε low cost carrier στην Αθήνα επειδή είχε τόσο υψηλά κόστη προσγείωσης? Λοιπόν, εάν θέλουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας, δεν πρέπει να ιδιωτικοποιούμε τις υποδομές, πρέπει να ιδιωτικοποιούμε τις υπηρεσίες πάνω στις υποδομές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν πουλάω το λιμάνι μου, δίνω σε κάποιον το δικαίωμα να το διαχειριστεί για ένα χρονικό διάστημα και τον ελέγχω για την ποιότητα της διαχείρισης και για το κόστος που μου φέρνει στην τοπική μου κοινωνία. Γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος είναι αυτό που θα καθορίσει αν το λιμάνι μου θα είναι αναπτυξιακό ή το λιμάνι μου θα είναι μόνο για να κερδίσει κάποιος ιδιώτης λεφτά και να τα βάλει στην τσέπη του. Λοιπόν, με λάθος τρόπο γίνανε οι ιδιωτικοποίησεις στην Ελλάδα και τώρα είναι ώρα αυτό το πράγμα να το καταλάβει ο κόσμος και κάθε επόμενη ιδιωτικοποίηση, αν την κάνουμε, να γίνεται για τους σωστούς λόγους και για τους λάθους. Λοιπόν, έρχεται ένα μήνυμα από τον Μπορντό. Σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και λέει το εξής: άκουσα τον κύριο Γερουλάνο να μιλάει για τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με το εξωτερικό. Ζούσα στο Εδιμβούργο το 7, στο Λονδίνο το 12 και τώρα τα τελευταία χρόνια από το 15 στο Μπορντό. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει ελληνική φέτα στο εξωτερικό, δεν υπάρχει ελληνικό λάδι, δεν υπάρχει ελληνικό γιαούρτι. Αντίθετα, υπάρχει παντού Greek φέτα, Greek γιαούρτ και ιταλικά ισπανικά λάδια. Το δε ελληνικό κρασί δεν υπάρχει καν πλην σπάνιων μαγαζιών. 40 χρόνια οι πολιτικοί δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Μόνο προτείνουν να εκμεταλλευτούμε τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. Και όταν φτάνουμε στην πηγή, νερό δεν πίνουμε. Λοιπόν, πολύ αφοριστικός ο κύριος από τον Μπορντό. Δεν ξέρω για τον Μπορντό, δεν ζω εκεί, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ πω ψάρια, τα ψάρια της
φτάνουν στα πέρατα του κόσμου, από τη Μόσχα μέχρι το Las Vegas. Επαναλάβετε το γιατί εκεί, είχε μια διακοπή αυτό που είπατε. Λέω ότι τα δικά μου, δεν ξέρω να του πω ότι γίνεται στο Μπορντό, μπορώ να σας πω ότι τα δικά μου προϊόντα, τα ψάρια της Κεφαλονιάς με την επωνυμία Κεφαλονιά, παραγόμενα στην Κεφαλονιά, φτάνουν από τη Μόσχα μέχρι το Las Vegas. Και δεν το έχουμε πετύχει επειδή κάποιο κράτος υποσχέθηκε κάτι, αλλά επειδή δουλέψαμε, ματώσαμε και εμείς και οι άλλοι ηχθειοπαραγωγοί για να τα φτάσουμε εκεί πέρα. Το ίδιο έχει κάνει και η ελληνική φέτα. Εγώ βλέπω ελληνική φέτα στην Αμερική, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Βλέπω ελληνική φέτα στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και σε ελιές, ελληνικά κρασιά. Και μπορεί ο κύριος από τον Μπορντό να αφορίζει όσο θέλει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ματώσαμε για να τα φτάσουμε εκεί. Και αντί να έχουμε μια κυβέρνηση που μας ρωτάει αυτή τη στιγμή πώς το κάναμε για να βάλουμε άλλα 10 προϊόντα της ελληνικής γης δίπλα σε αυτά τα προϊόντα, ουσιαστικά έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες θα πάνε όλα τα 60 δις, ότι από τα 60 δις δεν θα βάλουν τίποτα, δεν θα επενδύσουν τίποτα, ώστε άλλα 10 προϊόντα να φτάσουν στα ίδια ράφια και στα ίδια εστιατόρια που φτάσαν τα δικά μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γερουλάνο, θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Ζητώ συγγνώμη, θα λάβω υπόψη μου ό,τι στείλουν οι ακροατές. Οφείλω όμως να σας ρωτήσω. Υπάρχει μια δεδομένη πολιτική κατάσταση στη χώρα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Το ερώτημα είναι αν αύριο είστε ο ηγέτης του χώρου αυτού, ως πρόεδρος του, πώς θα πορευτείτε έναντι της κυβερνητικής παράταξης και τι χρεώνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και δεν ρωτώ εγώ με ποιον θα πάτε, ποιον θα αφήσετε. Ρωτώ πώς χαρακτηρίζεται τη σημερινή κυβέρνηση. Ο λόγος για τον οποίο μιλάω από εδώ από την Κρήτη για αυτά τα θέματα και θα μιλήσω σήμερα το βράδυ για αυτά τα θέματα στο Ηράκλειο είναι ακριβώς διότι από εδώ γεννήθηκαν οι πολιτικοί, ξεκίνησαν πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν έμειναν εγκλωβισμένοι στο που βρισκόταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή τους, αλλά κοιτάξανε μπροστά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα όλα τα κόμματα, το υπογραμμίζω αυτό, θεωρούν δεδομένο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, διότι είναι τα ίδια εγκλωβισμένα σε αυτό το μοντέλο εξουσίας. Ριζοσπαστική αλλαγή στη χώρα που θα μας προχωρήσει πολύ μπροστά μπορεί να κάνει μόνο ένα κόμμα το οποίο θα πιστέψει στην Ελλήνα και στον Έλληνα. Που θα πιστέψει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια της, αν είναι έτοιμο αυτό το κόμμα να θυσιάσει την εξουσία την οποία του δίνουν οι εκλογές. Να την περάσει δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν οι τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι ακριβώς η ατζέντα μου και αυτή είναι η κριτική μου στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Εδώ ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα ριζοσπαστικό, ένα κόμμα υποτίθεται επαναστατικό και μέσα σε λίγους μήνες είχε γίνει απολύτως καθεστωτικό. Και εγώ το μόνο το οποίο λέω είναι εμείς έχουμε την πείρα, ξέρουμε τα λάθη που έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά ξέρω και τον ιδιωτικό τομέα, την αγορά δηλαδή, ξέρω και το δημόσιο και σας λέω με απόλυτη σιγουριά ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο που διαρθρώνουμε την εξουσία. Ακόμα και το καλύτερο κόμμα να αναλάβει την εξουσία, αν δεν αλλάξει τον τρόπο που διαρθρώνεται το ελληνικό κράτος, δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για μια πραγματική αλλαγή, έτσι ώστε αυτά τα 60 δις να πιάσουν πραγματικά τόπο, να πάνε στις τοπικές κοινωνίες, να πολλαπλασιαστούν μέσα στις τοπικές κοινωνίες και έτσι να προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε Γερουλάνο, επειδή οι επόμενες εκλογές και μπαίνω και σε αυτά αν θέλετε που αναπόφευκτα πρέπει να σας ρωτήσω, είναι με απλή αναλογική. Η μία πλευρά στην πολιτική σκακέρα, η πλευρά της κυβερνήσης διαστόματος του Πρωθυπουργού έχει διαμηνήσει παντή τρόπο, δεν ξέρω κατά πόσο θα επιμείνει σε αυτό, ότι θέλει ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αν δεν προκύπτει από την απλή αναλογική όχι μόνο η πρώτη της θέση, θα πάει σε δεύτερη διαδικασία με βάση το νέο πια εκλογικό νόμο με τον πόνους. Η άλλη πλευρά μιλάει για να είναι πρώτη και του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ και να δει τη λογική δημιουργίας μιας πρώτη λύκη και αυτοδύναμη. Αλλά αν όχι, να δούμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς πώς τοποθετήστε? Τα σύγχρονα κράτη δουλεύουν με συνεργασίες. Όμως οι συνεργασίες αυτές δεν γίνονται μοιράζοντας καρέκλες, υπουργεία και γενικές γραμματείες. Γίνονται με βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ προτείνω είναι, και αυτό το οποίο εγώ θα κάνω, είναι να πάω με το πρόγραμμά μου, να πάω με ακριβώς αυτό το πρόγραμμα της αποσυγκέντρωσης εξουσίας σε οποιονδήποτε είναι έτοιμος να ακούσει και να δω ποιος είναι
διατεθειμένος να διαπραγματευτεί, δίνοντάς μου αυτό που εκπροσωπεί το ποσοστό το οποίο θα πάρω στις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι καμιά φορά νομίζουμε ότι όλο είναι διευθέτηση καρεκλών, ενώ στην πραγματικότητα εγώ αυτό το οποίο ψάχνω είναι άλλα κόμματα, να συνεργαστώ με άλλα κόμματα τα οποία θέλουν αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Και σας ρωτάω εγώ, η Νέα Δημοκρατία μόλις πέρασε το νόμο για το επιτελικό κράτος, που μαζεύει όλη την εξουσία στο Μαξίμου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να καπελώσει κάθε θεσμό, στον οποίο εγώ λέω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία. Λοιπόν, δεν έχω μεγάλες ελπίδες ούτε στο ένα κόμμα ούτε στο άλλο. Αλλά αν υπάρξει ένα κόμμα που για οποιοδήποτε λόγο ακούσει αυτό που έχουμε να προτείνουμε, καταλάβει ότι αυτή είναι η απαραίτητη μεταρρύθμιση που χρειάζεται το ελληνικό κράτος, τότε βεβαίως θα συνεργαστώ για να προχωρήσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Μισό λεπτό, κύριε Γερουλάνη. Η προτεραιότητά μας. Εγώ να επιμείνω λίγο. Επιτρέψτε μου. Συγγνώμη, κύριε Γερουλάνη. Ναι. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αλλάξουμε τις παθογένειες του συστήματος. Και θα συνεργαστώ με οποιοδήποτε κόμμα είναι διατεθειμένο να το κάνει. Εάν σας μπει το σχήμα λόγο, έτσι, το μαχαίρι στο λαιμό από τις πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις που αφορούν τη χώρα, θα είστε έτοιμος να αναλάβετε το κόστος ότι η δική σας, πώς να το πω, άρνηση, ακόμη ας αφήσουμε τι λέει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί να σας το πει και ο κ. Μητσοτάκης μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, δεν το προκαταλαμβάνω. Ρωτώ όμως, αν είστε εσείς ο ρυθμιστής και σας πει και το ένα και το άλλο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι πρώτος, σχηματίζουμε κυβέρνηση, θα αναλάβετε το κόστος της άρνησης σχηματισμού κυβέρνησης, οπότε θα πάμε με ένα άλλο σύστημα όπου δεν αντιλαμβάνεστε ότι θα συμπιεστείτε ούτως ή άλλως? Κύριε Σαχίνη, μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία αν έρθουν πρώτα θα ξανακάνουν αμέσως εκλογές. Τώρα μην γελιόμαστε. Καλή η άσκηση που κάνουμε, διότι, διότι οφείλουμε να μιλήσουμε για το πώς γίνονται οι συνεργασίες, αλλά είμαι πεπισμένος ότι όποιος βγει πρώτος θα κάνει δεύτερες εκλογές για να φύγει απλή αναλογική και να κυβερνήσουν ανενόχλητοι. Για αυτά τα δύο κόμματα μιλάω και γι' αυτό δεν πιστεύω. Μάλιστα. Σαφές. Μην επεκταθείτε, μην χάνουμε χρόνο. Ερώτημα, επιτρέψτε το μου. Προφανώς τρέχετε για να είστε ο πρώτος. Οφείλω όμως να σας το κάνω. Εάν οι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες σωκοματικές δεν επιλέξουν να είστε πρώτος, καν δεύτερος, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει δεύτερος γύρος, ποτέ δεν ξέρω, μπορεί όλοι να πάνε να ψηφίσουν το Γερουλάνο, να είναι 80%. Ακούω όλους που λένε δεύτερη Κυριακή, ποτέ δεν ξέρεις πριν την κάλπη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε δεύτερη Κυριακή και δεν είστε σε αυτή. Τι θα κάνετε? Εγώ αυτό το οποίο παλεύω αυτή τη στιγμή και δεν θα, προφανώς, θα μιλήσω για τίποτα άλλο αυτή την ώρα, είναι για την προώθηση αυτών των θέσεων που πιστεύω ότι μπορεί να φέρουν μια πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα. Έχουμε χρόνο να πείσουμε τον κόσμο μέχρι τότε και αυτή είναι η μόνη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Όταν φτάσουμε εκείνη την ημέρα θα δούμε τι έχει γίνει με το αποτέλεσμα της κάλπης και πάνω σε αυτό θα κινηθούμε. Άρα ούτως ή άλλως θα πάρετε θέση. Δεν θα είστε από αυτούς που θα σιωπήσουν και θα πούν αφήνω τώρα όσους με επέλεξαν, αν δεν είστε, γιατί αν είστε στο δεύτερο γύρο είναι προφανές τι θα κάνετε, δεν το συζητάμε, θα τρέχετε για την Προεδρία. Αλλά αν δεν είστε, λέτε, δεν θα είμαι από αυτούς που θα σιωπήσω, θα πάρω θέση. Κύριε Σαχίνη, η αίσθησή μου από τις υπογραφές που μάζεψα μέχρι σήμερα είναι ότι οι συμπολίτες που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν από μένα τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Έχουν άποψη και έχουν άποψη ακριβώς επειδή θέλουν να δουν τη χώρα να πηγαίνει μπροστά. Ας κρίνουμε εκείνη την ημέρα πώς θα πάνε τα πράγματα και με βάση αυτό θα κινηθώ. Λέει εδώ ένας ακροατής, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι από το χώρο. Είμαι, λέει, από το χώρο. Χωρίς ενότητα ο χώρος όμως δεν έχει μέλλον. Άνοιγμα στην κοινωνία και δημιουργία ενός μεγάλου πατριωτικού δημοκρατικού χώρου, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ μας στο ξεκίνημά του. Να αποτελεί ανάχωμα της κοινωνίας, αλλά και προμετωπίδα των εθνικών θεμάτων. Γιατί δεν αντικαθιστούν την πρόοδο με τον όρο πατριωτισμός, που είδαν γραμμένο πως πατρίδα σημαίνει συντήρηση, αντιθέτως αγκαλιάζει όλο τον κόσμο? Συμφωνώ απολύτως. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πατριωτική οικονομία, που είναι μια οικονομία η οποία επενδύει και δίνει έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Θα μιλήσω για αυτά σήμερα το βράδυ στο Ηράκλειο και ακριβώς πιστεύω ότι ο όρος πατριωτισμός, τα εθνικά μας σύμβολα και κάθε τι το οποίο αφορά τη χώρα δεν πρέπει να χαρίζεται σε κανένα κόμμα μόνο του, αλλά να ανήκει σε όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος θέματα όπως είναι ο πατριωτισμός, θέματα όπως είναι η ασφάλεια,
να είναι θέματα τα οποία τα αφήνουμε στη συντήρηση και στα συντηρητικά κόμματα. Λέει εδώ μία ακροάτρια, κύριε Γερουλάνο, μάλλον πρέπει να επιλέξετε και ένα στυλ συλλογής ψήφων όπως συνυποψήφιοι σας. Χθες, λέει, δέχτηκα τηλεφώνημα συνεργάτη άλλου συνυποψηφίου που ζητάει τη στήριξή μου, ούτε ξέρω πώς και πού βρίσκουν τα τηλέφωνά μας. Εμείς πάμε στα ραδιόφωνα, μιλάμε με τους πολίτες. Λέει και το όνομα, αλλά δεν θα το πω γιατί δεν το ξέρω, είναι κατά δήλωσή της. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι μιλάμε στον κόσμο για τη θέση μας. Δεν ζητάμε στήριξη χωρίς θέσεις. Λοιπόν, όπου μιλάμε το κάνουμε σε πολίτες οι οποίοι θέλουν να μας ακούσουν ή όπως κάνουμε τώρα στα ραδιόφωνα που με καλέσατε και είναι τιμή μου. Οφείλω να καταθέσω ότι SMS από τον κύριο Γερουλάνο δεν έχει δει κανείς ούτε δημοσιογράφος. Οφείλω να το πω αυτό. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα δεδομένα τους. Εάν έχουμε κάνει λάθος καμιά φορά, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κοιτάμε να στείλουμε και τα SMS μας και τα email μας σε ανθρώπους που θέλουν να καταλαβαίνουν. Κύριε Γερουλάνο, αλήθεια, επειδή ξέρω ότι έχετε άποψη και ευρύτερα για την περιοχή, εσείς με βάση τις τελευταίες εξελίξεις μετά την παρέτηση ΖΑΕΦ, πώς βλέπετε την εικόνα και ποια είναι η γνώμη σας? Υπάρχει μια άποψη που ήδη συζητιέται στο εσωτερικό πεδίο να δούμε μια επαναδιαπραγμάτευση συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει, μα αν το κάνουμε αυτό εμείς ειδικά, τότε ανοίγουμε το κουτάκι πολύ απλά να δηλώσει η γειτονική χώρα σκέτο Μακεδονία και κανείς να μην ξανασχοληθεί μαζί μας. Εσείς τι λέτε? Κύριε Σαχίνη, ακούστε, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πραγματικά απεχθάνομαι να τα χρησιμοποιούμε μικροπολιτικά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί ό,τι θέλει όταν έχει δυνατό στρατό, επαρκή διπλωματία και οικονομία η οποία διεισδύει στις γείτονες χώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έχουμε αυτά τα τρία στοιχεία δυνατά, τότε μπορούμε να διαπραγματευτούμε ό,τι θέλουμε. Το να είμαστε αδύναμοι οικονομικά ή αδύναμοι στρατιωτικά και να κάνουμε απλώς λεονταρισμούς, αυτό δεν έχει νόημα. Δεν λέω ότι είμαστε, αλλά λέω ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί αν θέλουμε να περνάμε αυτό το οποίο είναι εθνική μας προτεραιότητα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους λεονταρισμούς και τα συνθήματα, ας πάμε στην ουσία του πράγματος να δυναμώσουμε αυτά τα τρία στοιχεία έτσι ώστε η Ελλάδα να εμπνέει ότι είναι σταθεροποιητικός παράγοντας και ο σταθεροποιητικός παράγοντας μετά να διεκδικήσει ό,τι να διεκδικήσει. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας ρωτήσω, είπατε ότι εμένα στόχος μου είναι τα 5-6 ζητήματα που τα θεωρώ κομβικής σημασίας να επικοινωνηθούν στους πολίτες και πολύ περισσότερους πολίτες που θα επιλέξουν να έρθουν και στην εκλογική μας διαδικασία, να μπουν δηλαδή στη βάσανο της επιλογής. Πιστεύετε ότι πια έτσι όπως διαμορφώνονται εξελίξεις και παγκόσμια και ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά, που δεν ξέρω πια αν μπορεί να μιλάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάποτε συζητάγαμε, ευνοούν το πεδίο της πολιτικής ή αντίθετα η ίδια η πολιτική απροσωποποιείται, κύριε Γερουλάνο μου, και πια το κουμάντο το κάνουν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων πλατφόρμων? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε ακριβώς στο μετέχνιο. Αν συνεχίσουμε να μην πηγαίνουμε στις κάλπες, να είναι αποδυναμωμένοι οι εκπρόσωποι μας, να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι, σε εισαγωγικά το βάζω, πουλημένοι σε συμφέροντα, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη μοίρα της χώρας μας, πρέπει να ψηφίζουμε δυνατούς πολιτικούς με άποψη που να πιστεύουν στη χώρα και που να δουλεύουν για να πάει η χώρα μπροστά. Αν πηγαίνουμε μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν προσβάσεις και ουσιαστικά διαπραγματεύονται τις ψήφους τους με τα συμφέροντα, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ η χώρα μπροστά. Αλλά δεν είναι φαινόμενο μόνο τώρα, πάντα ήταν, απλώς τώρα το κεφάλαιο έχει γίνει πάρα πολύ πιο δυνατό και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ πιο δυνατές δημοκρατίες. Λοιπόν, και ο φίλος ο Δημήτρης, με αυτόν θα κλείσω, με ακροτή θα κλείσω. Κύριε Γερουλάνο, έχω παρακολουθήσει διαχρονικά τις απόψεις σας. Έχετε μία εντυμότητα και μία σταθερότητα. Ωστόσο, θέλω να επιμείνω σε αυτό που ρώτησαν προηγουμένως και άλλοι ακροατές. Πρέπει όλοι να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, όπως λέει το Σύνταγμά μας? Θα μπορούσατε εσείς προσωπικά να απεμπολίσετε νομικά την ασυλία που σας παρέχεται αν είστε βουλευτής και να βρεθείτε ως ίσως προς ίσο απέναντι στον Έλληνα που του ζητάτε την ψήφο του? Απολύτως. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν 6 δικαιώματα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι δικαιώματα του Έλληνα πολίτη
και τα οποία παραβιάζονται από το ίδιο το κράτος. Το ένα είναι το δικαίωμα να είσαι ίσως απέναντι στον νόμο και το κράτος. Το δεύτερο είναι να είσαι, το δικαίωμα στη συμμετοχή και στη δημοκρατία, δηλαδή να μπορείς εσύ να συμμετέχεις στο πώς σχεδιάζουμε το μέλλον μας, ο καθένας από εμάς δηλαδή. Το δικαίωμα στην πρόοδο μέσα από τον πολιτισμό και την παιδεία. Το δικαίωμα το δικαίωμα στη δημιουργία και να μπορείς να φτιάχνεις τα πράγματα, να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Το δικαίωμα στην ασφάλεια και να προγραμματίζεις το μέλλον σου. Και το δικαίωμα στην εκπροσώπηση σε ξένους θεσμούς που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αυτά είναι 6 δικαιώματα τα οποία για αυτά έχω μιλήσει εδώ και χρόνια. Τα είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή παλιότερα. Τα θεωρώ κομβικά για να μπορέσει το κράτος να λειτουργήσει σωστά. Και αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ζητήσω να με κρίνουν εμένα, αλλά και κάθε έναν ο οποίος θα παίρνει μια θέση εξουσίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θέλω, επειδή ακούτε ακόμη, να σημειώσω προς ακροατές, ανεξάρτητα από το ακούσαμε τον κύριο Γερουλάνο, απάντησε σε ερωτήματά σας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, εγώ θέλω να το σημειώσω, χωρίς καμία ατζέντα, χωρίς καμία προσυνεννόηση, δέχτηκε στον αέρα κυριολεκτικά να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. Έχει τη σημασία του για μένα σε μια εποχή που πολλά είναι copy-paste. Κύριε Γερουλάνο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.